αποφασιστικό μήνυμα που πρέπει να σταλεί από κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι προς αυτούς που θριαμβολογούν κοινικά ότι οι τράπεζες δεν έχουν ανάγκη πλέον από άλλη χρηματοδότηση. Επανακεφαλαιοποίηση τη λένε πιο κομψά, κάπως έτσι. Ότι εξαντλήθηκαν και τα λίγα από θέματα αξιοπρέπειας, αντοχής και υπομονής του ελληνικού λαού. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη σημερινή συγκέντρωση, η οποία ελπίζουμε να είναι η αρχή μιας συνέχειας, στην οποία πραγματικά πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε για να σταματήσουν αυτές οι ολέθριες πολιτικές. Ευχαριστώ. Ο λόγος στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου μας για μια αυστηρή πεντάλεπτη τοποθέτησή τους για οικονομία χρόνου. Καλούμε στο βήμα τον Δήμαρχο Βέρειας και επικεφαλή του Συνδυασμού Δράση με Γνώση, κύριο Κωνσταντίνο Βοριαζίδη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ομολογώ ότι περίμενα να δω περισσότερο κόσμο σήμερα εδώ πέρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι όλα πάνε καλά, ότι δεν έχουμε τίποτα να ανησυχούμε και ότι συμφωνούμε με όλα αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων. Μαζευτήκαμε απόψε εδώ για να ενώσουμε τις φωνές μας σε ένα άδικο και αντιδημοκρατικό μέτρο που εφαρμόζεται στο πλαίσιο μιας παράλογης και αδιέξοδης πολιτικής. Μιας πολιτικής που στο επίκεντρό της έχει αριθμούς και δείκτες και όχι τον άνθρωπο. Αριθμοί που συνδέονται με στόχους που δεν εξυπηρετούν καμιά αναπτυξιακή στρατηγική. Όλα αυτά τα χρόνια του μνημονιακού παραλογισμού έχουμε βιώσει οριζόντια μέτρα και τυφλές περικοπές μισθών και συντάξεων, υπερβολική φορολόγηση, περικοπές σε τομείς ζωτικής σημασίας όπως η υγεία, η παιδεία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Μέτρα που εξαθλίωσαν την ελληνική κοινωνία, οδήγησαν σε μαζική μετανάστευση νέων επιστημόνων ελαίου ανεργίας, έπνιξαν κάθε αναπτυξιακή προοπτική και εμπέδωσαν ένα κλίμα ανασφάλειας και απεσιοδοξίας για το μέλλον, δημιουργώντας μια δραματική πραγματικότητα σχεδόν για κάθε συμπολίτη μας. Η τελευταία πράξη αυτού του οικονομικού και κοινωνικού δράματος ονομάζεται νέος φόρος της εκκλησίας ακινήτων, ο γνωστός σε όλους μας έμφυα. Ένας φόρος άδικος που έρχεται ουσιαστικά να καθιερώσει και να μονοποιήσει το λεγόμενο χαράτσι που μέχρι πρότινος πληρώναμε μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ ως έκτακτη, υποτίθεται, εισφορά. Μάλιστα, πέρα από την καθιέρωση του έμφυα ως μόνιμου φορολογικού μέσου, ο φόρος σε σύγκριση με το χαράτσι επεκτείνεται εκτός από τις κατοικίες μας στη φορολόγηση των χωραφιών, των οικοπαίδων και των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, είτε αποδίδουν εισόδημα είτε όχι. Πρόκειται ουσιαστικά για ποινικοποίηση της ιδιοκτησίας, που όπως κάθε οριζόντιο μέτρο πλήττει κυρίως στις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες, όπως τους ανέργους και ευρύτερα βεβαίως στη μεσαία τάξη. Έτσι, αντί να εστιάζει στη συλλογή χρημάτων πρωτίστως από όσους έχουν αποδεδειγμένη οικονομική δυνατότητα, η ανεξαιρέτως χρέωση της κατοχής ιδιοκτησίας βάζει ουσιαστικά στο στόχαστρο μισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους, τα μικρά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, αλλά και τους κατοίκους της ελληνικής υπαίθρου. Αντίθετα, συνιστά ένα βαθύτατα συντηρητικό και κοινωνικά άδικο φόρο, που επεκτείνεται στη φορολόγηση της ιδιοκτησίας από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της, υπολογίζεται επιπλασματικών και όχι αντικειμενικών αξιών, οδηγώντας μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας σε απόλυτη οικονομική ασφυξία και πραγματική αδυναμία αποπληρωμής. Συνεπώς, προτείνουμε την κατάργηση του έμφυα
και την αντικατάστασή του με ένα κοινωνικά δικαιότερο μέτρο φορολόγησης ιδιοκτησίας, προσανατολισμένο περισσότερο στους έχοντες και στην απαλλαγή των βαρών από τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Φίλες και φίλοι, ίσως να μην μαζευόμασταν σήμερα εδώ για τον έμφυα, αν δεν είχαν προηγηθεί οι περικοπές των μισθών, η γιγάντωση της ανεργίας, η θεαματική αύξηση του φόρου εισοδήματος. Ο έμφυα είναι δυστυχώς το κερασάκι στην τούρτα. Εμείς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε κατάργηση της φορολόγησης της πρώτης κατοικίας, απαλλαγή των μικροκαλλιεργειών.